συνέχεια το μάθημά μας από την Καινή Διαθήκη. Είμαστε στην Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την πρώτη προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο Γ και 6 εδάφιο. Σελίδες 1046, Γ, 3 κεφάλαιο και 6 εδάφιο με τη χάρη του Χριστού μας. Γ, 6. Ήδη δε, όταν ήλθεν ο Τιμόθεος από σας προς ημάς και έφερε προς ημάς καλάς αγγελίας περί της πίστεώς σας και της αγάπης σας και ότι έχετε πάντοτε αγαθήν ενθύμηση ημών, επιποθούντες να είδη τιμάς καθώς και εμείς εσάς. Δια τούτο παρηγορήθημεν αδελφοί δια σας εν όλη τη θλίψη και στενοχωρία ημών δια της πίστεώς σας. Διότι τώρα ζώμεν, εάν εσείς μένετε σταθεροί στον Κύριον. Επειδή τι να ευχαριστεί αν την άμεθα να ανταποδώσομεν στον Θεόν δια σας, διόλην την χαράν την οποία χαίρομαι δια σας, έμπροσθεν του Θεού ημών. Νύχτα και ημέρα δεόμενη και καθ' υπερβολήν να είδομεν το πρόσωπό σας και να αναπληρώσομεν τας ελλείψεις της πίστεώς σας. Αυτός δε ο Θεός και ο Πατήρ ημών και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήθε να κατευθύνει την οδόν ημών προς εσάς. Εσάς δε ο Κύριος να αυξήσει και να περισσεύσει στην αγάπη προς αλλήλους προς πάντας καθώς και εμείς περισσεύομεν προς εσάς. Διαστηρίξει τας καρδιάς σας αμέμπτους εις την Αγιοσθήνη έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών εν τη παρουσία του Κυριμών Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων αυτού. Όθεν του λοιπού αδελφοί σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε δια του Κυρίου Ιησού καθώς παρελάβατε παρημών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεόν ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον. Διότι εξεύρετε ποιας παραγγελίας εδώκαμεν εις εσάς δια του Κυρίου Ιησού. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού αγιασμό σας, να απέχεστε από τις πορνείας, να εξεύρει έκαστος ημών να κρατεί το εαυτούν σκεύος εν αγιασμό και τιμή. Ουχή εις πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντα το Θεόν. Να μην υπερβαίνει τη και αδική των αδελφών αυτού στο πράγμα τούτο, διότι ο Θεός είναι εκδικητής δια πάντα ταύτα, καθώς σας προείπαμεν και διαμαρτυριών ευεβαιώσαμε. Διότι ο Θεός δεν εκάλεσε μας προς ακαθαρσίαν, αλλά προς αγιασμόν. Όθεν ο αθετών ταύτα δεν αθετεί άνθρωπο, αλλά το Θεός της και έδωκε το πνεύμα αυτού το Άγιον εις ημάς. Περί δε της φιλαδελφίας δεν έχετε χρία να σας γράφω, διότι εσείς είστε θεοδίδακτοι στον αγαπάτε αλλήλους. Επειδή και πράτετε αυτό εις πάντα στους αδελφούς καθών τη Μακεδονία, σας παρακαλούμε δε αδελφοί να περισσεύετε κατά τούτο επί το μάλλον και να φιλοτιμήσετε εις το να ησυχάζετε και να καταγίνεστε εις τα ίδια και να εργάζεστε με τα σιδεία ημών χείρας καθώς σας παραγγείλαμεν για να περιπατείτε με ευσχημοσύνη προς σας έξω και να μην έχετε χρίαν μηδενός. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν με αγωνία καθώς γράφει από την Κόρινθο για το τι γίνεται και συμβαίνει στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων στέλνει αυτή την επιστολή. Αλλά δεν στέλνει μόνο αυτή την επιστολή με προτροπές λόγου Θεού γραμμένη δια Πνεύματος Αγίου, αλλά ενδιαφέρεται να μάθει και να γνωρίσει ακριβώς τι συμβαίνει στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων και αν όλα πάνε καλά. Δηλαδή, αγωνιά θα τολμούσα να πω και αυτή η αγωνία του για το πώς ζούνε και περπατάνε, ποια είναι η σχέση τους με το Θεό των Θεσσαλονικαίων είναι αποτέλεσμα της αγάπης. Επειδή τους αγαπάει φοβάται μήπως ο πειράζων τους επείρασε και απομακρύνονται από το Θεό. Γι' αυτό το ενδιαφέρον του το μεγάλο το εκφράζει στέλνοντας έναν αδελφό για να γνωρίσει ακριβώς πώς περπατάνε, πώς ζουν εν Χριστώ Ιησού. Και δεν στέλνει, θα τολμούσα να πω, έναν οποιοδήποτε αδελφό, αλλά ένα συγκεκριμένο και ιδιαίτερο αδελφό, τον Τιμόθεο. Και γιατί είναι συγκεκριμένος και ιδιαίτερος αδελφός ο Τιμόθεος? Γιατί πρώτον είναι ομόψυχος του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή έχει την ίδια γνώμη και το ίδιο φρόνημα,
αλλά και ακόμη πολύ περισσότερο είναι ισόψυχος με τον Απόστολο Παύλο, δηλαδή δεν ζητάει τα δικά του πάντοτε στη σχέση του αλλά και στη ζωή του, αλλά εκείνο που ζητάει είναι τα του Κυρίου. Δηλαδή δεν ζητάει για το δικό του καλό, αλλά ζητάει για τη δόξα του Χριστού. Και αυτό, αδερφοί, είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Απόστολο Παύλο και στην πραγματικότητα το Θεό. Τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει στη ζωή σου? Γιατί έχουμε πολλά ζητήματα, πολλά αιτήματα, πολλά προβλήματα. Τι είναι αυτό λοιπόν που πραγματικά ποθεί η ψυχή σου να ικανοποιήσει τα προσωπικά σου ή και τα οικογενειακά σου ή και τα εκκλησιαστικά σου ακόμη αιτήματα? Ή το ενδιαφέρον σου είναι ό,τι και να γίνεται να είναι εις δόξαν του Θεού? Ξέρετε, αδερφοί, εάν αυτό είναι το φρόνημά μας, δηλαδή αν το φρόνημά μας είναι να ενδιαφερόμεθα πραγματικά για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας και με οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας να δοξάζεται ο Θεός, τότε πολλά πράγματα θα κάνει ο Θεός στη ζωή μας τα οποία πραγματικά θα Τον δοξάζουν. Και έτσι φαίνεται και διακρίνεται η ζωή του ανθρώπου, τον οποίον όχι μόνο εμπιστεύεται ο Απόστολος Παύλος, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά στην πραγματικότητα που είναι ακόμη πιο πολύ σημαντικό, τον εμπιστεύεται ο Θεός. Εάν θέλεις να σε εμπιστεύεται ο Θεός για να αποκαλύπτεται μέσα από σένα η δόξα του Θεού, τότε ο Θεός στη ζωή σου θα ενεργεί θαυμασίως και ενδόξως. Εάν σε ενδιαφέρει να ικανοποιούνται τα αιτήματά σου, πάλι ο Θεός θα απαντάει, αλλά δεν θα απολαμβάνει τη δόξα του Θεού. Και είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, να απολαμβάνουμε τη δόξα του Θεού. Πολλές φορές απαιτείται να προσφέρουμε το σώμα μας θυσία ζώσα, Αγία ευάρεστο, ένδοξη μπροστά στο Θεό, και αυτό είναι η λογική μας λατρεία. Πώς προσφέρουμε το σώμα μας θυσία ζώσα? Με το να κουραζόμαστε στην υπηρεσία του έργου του Θεού και με το να κοπιάζουμε στην υπηρεσία των αδελφών μας. Με το να κουραζόμαστε και να κοπιάζουμε για τον εαυτό μας δεν είναι απαράδεκτο, δεν είναι κακό, δεν είναι ένδοξο όμως. Και να χαίρεσαι όταν ο Θεός επιτρέπει να κουράζεσαι, να κοπιάζεις, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά στην υπηρεσία του Λόγου του Θεού. Στην υπηρεσία του έργου του Θεού. Στην υπηρεσία των αδελφών σου, των παιδιών του Θεού. Εκεί το βέβαιο είναι ότι ο Θεός όχι μόνο θα φροντίζει ιδιαιτέρως για σένα, γιατί του είσαι χρήσιμος, γιατί σε εμπιστεύεται, αλλά ο Θεός θα ενεργεί θαυμασίως τη ζωή σου για να φανερώνεται η δόξα του Θεού και υψώνοντας εσένα όταν ταπεινώνεσαι, αλλά και δοξάζοντας το όνομά Του όταν εργάζεσαι. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, τολμώ να πω, για τον Απόστολο Παύλο που μας στέλνει αυτές τις ωραίες επιστολές. Ο Θεός δι' αυτού. Και έχουμε στα χέρια μας ένα θεόπνευστο και αψευδή Λόγο του Θεού, που μέσα από το Λόγο του Θεού και διά του Λόγου του Θεού, ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο μας πάει μέχρι τα βάθη του Θεού για να γνωρίζουμε όχι μόνο ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, αλλά για να γνωρίζουμε και τα μυστήρια του Θεού και Πατρός και του Ιησού Χριστού, μέσα στο οποίο είναι κρυμμένα όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως.
Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν διάλεξε τον Τιμόθεο. Τον εμπιστεύεται τον Τιμόθεο. Πρώτον γιατί είναι καλός αδερφός. Δεν είναι μόνο ομόψυχος, είναι ισόψυχος με τον Παύλο και με τον Χριστό. Ύστερα τον διάλεξε γιατί είναι υπηρέτης του Θεού. Είναι δούλος του Θεού. Αποδεδειγμένα, όχι με λόγια. Και ο δούλος έχει θυσία, έχει έργο, έχει καρποφορία, έχει αποτέλεσμα. Και τρίτον, είναι συνεργός, είναι ομόψυχος. Δεν είναι μόνο ομόφρον, φρονεί τα αυτά. Δεν είναι ισόψυχος, αλλά είναι και ένα με τον Παύλο. Είναι συνεργός του. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος τον αποδέχεται σαν συνεργό του στο έργο του Θεού και στην παρουσία του Θεού. Αλλά και ο Τιμόθεος ενδιαφέρεται να είναι πιστός και φρόνιμος δούλος, όχι αδερφοί αγαπητοί πρώτος, και αυτό είναι το επικίνδυνο, αλλά και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Να υπακούει και να υποτάσσεται στους προϊστώτες του. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, να υπάρχει μία ενότητα. Τι λέει αδελφοί ο Ιησούς Χριστός? Εγώ και ο πατέρας μου είμαστε ένα. Αλλά εγώ τι κάνω? Τα έργα μου είναι ό,τι μου λέει ο πατέρας μου να κάνω. Καλά, μα είσαι Θεός. Δεν παίρνεις πρωτοβουλία εσύ? Δεν παίρνει πρωτοβουλία. Ό,τι λέω είναι αυτά που μου λέει ο πατέρας μου να λέω. Καλά, δεν ξέρεις εσύ? Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το πνεύμα, το φρόνημα του Χριστού, το φρόνημα του Παύλου και το φρόνημα του Τιμόθεου. Ήθε να είναι και το δικό μας φρόνημα. Γυρίζοντας ο Τιμόθεος φέρνει καλά νέα στον Παύλο και χαίρεται ο Απόστολος Παύλος. Ήδη όταν ήλθε ο Τιμόθεος από σας προς εμάς, έφερε προς εμάς καλές αγγελίες. Ποιες είναι καλές αγγελίες? Ότι πάνε καλά οι δουλειές του, ότι πάνε καλά η μόρφωση, ότι είναι αγαπημένοι. Τι είναι οι καλές αγγελίες που δίνουν χαρά στον Απόστολο Παύλο και στον Χριστό? Λέει, πρώτον, καλές αγγελίες περί της πίστεώς σας και της αγάπης σας. Μένετε σταθεροί, αμετακίνητοι στην πίστη σας. Ποια πίστη? Στο Λόγο του Θεού. Στην πίστη στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Εμπιστεύεστε το Λόγο του Θεού. Περπατάτε κατά το Λόγο του Θεού. Ζείτε δια του Λόγου του Θεού. Η πίστη σας είναι ενεργής γιατί έχει έργα πίστεως. Καλές αγγελίες μας έφερε ο Τιμόθεος, γιατί μένετε στην πίστη του Λόγου του Θεού. Και δεύτερον, μένετε στην αγάπη. Δεν λιγόστεψε η αγάπη σας, αλλά η αγάπη σας είναι πλήρης. Πού? Στο Θεό πρώτα, στα αδέλφια σας δεύτερον, στον πλησίον τρίτον, στους εχθρούς σας τέταρτον, προς όλους όσους ο Θεός φέρνει δίπλα σας. Εκείνο τα νέα που μας έφερε ο Τιμόθεος, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ότι εσείς αγαπάτε. Αγαπάτε τον Θεό εξ όλης της καρδίας, διανοίας, δυνάμεως. Αγαπάτε τον αδελφό σας, όπως τα αδέλφια σας, όπως ο Χριστός σας αγάπησε. Αγαπάτε τους πλησίων σας, όπως τον εαυτό σας. Και αγαπάτε τους εχθρούς σας και όλους αυτούς που είναι ενάντια σας. Πώς? Με την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές σας, καθώς πληρούστε Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Αλλά οι καλές αγγελίες επεκτείνονται και θα τολμούσα πω και επί προσωπικού, ιδιωτικού, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, επιπέδου λέγοντας, και χαρήκαμε πάρα πολύ γιατί έχετε αγαθήν ενθύμησιν προς εμάς.
και εκ της αγαθής ενθύμησης επιποθείτε να μας δείτε. Αγαθή ενθύμηση, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι, αδερφοί. Να θυμάσαι τον αδελφό σου και να χαίρεσαι. Να θυμάσαι τον αδελφό σου με τα καλά του. Υπάρχει αγαθή ενθύμηση, υπάρχει και κακή ενθύμηση. Δεν, να πω σαν παράδειγμα, δεν είμαι τέλειος, έχω κάνει πολλά λάθη σε όλους σας. Εσείς όμως οφείλετε ενώπιον του Θεού να με θυμάστε στα καλά μου, γιατί έχω κάνει και καλά. Τα κακά τα ξεχνάμε. Γιατί? Γιατί ευαρεστείται ο Θεός. Ενώ ο άνθρωπος τι κάνει, θυμάται τα κακά. Και λυπείται το Πνεύμα το Άγιο, λυπάται ο Θεός. Καλά τον αδελφό σου τον θυμάσαι και νευριάζεις. Τον πλησίον σου τον θυμάσαι και αγριεύεις. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ενθύμησης. Θα πάβουμε να συλλογιζόμαστε τα άσχημα τα οποία συνέβησαν μεταξύ δύο ανθρώπων. Δεν θα θυμόμαστε με μνησικακία, θα θυμόμαστε με χαρά. Αλλά για να μπορούμε να θυμόμαστε με χαρά, θα πρέπει μόνο όσα είναι αληθή, σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή και έφημα να σκεφτόμαστε. Δηλαδή φέρνω στον εαυτό μου, και αυτό είναι μια αγώνας. Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή, περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και όλοι έχουμε αυτή την εμπειρία. Έρχεται στο μυαλό μου ο αδελφός Στάδε. Τι θα φέρω και τι θα διώξω? Τι θα φέρω από την ενθύμηση μέσα στην καρδιά μου και τι θα διώξω με την ενθύμηση από την καρδιά μου? Δεν υπάρχει κανένας τέλειος. Κανένας σας δεν υπάρχει για μένα, παραδείγματος χάρη, που να είναι τέλειος. Μόνο ο Χριστός είναι τέλειος. Άρα τι θα θυμηθώ για σένα, που είσαι καλός αδερφός, που τότε πόσο καλά και σοφά συμπεριφέρθηκες, πώς μετενόησες, τι ωραία που μίλησες. Και θα σβήσω τότε που θύμωσες, που με πρόσβαλες, που έκανες λάθος, γιατί και τα δύο ισχύουνε. Αλλά ο Άγιος Άνθρωπος του Θεού, που θα δούμε ποιος είναι ο Άγιος Άνθρωπος του Θεού σήμερα, ο Άγιος Άνθρωπος του Θεού δεν θυμάται τα κακά, τα ξεχνάει. Γιατί τα ξεχνάει? Γιατί τα έχει πετάξει στα βάθη των θαλασσών. Γιατί έχει συγχωρητικότητα, γιατί έχει μακροθυμία. Γιατί ο Θεός πλημμυρίζει την καρδιά του με αγάπη. Γιατί είναι αξιόπιστος στα μάτια του Θεού. Καλές αγγελίες έφερε ο Τιμόθεος για τους αδερφούς στη Θεσσαλονίκη, ότι έχουν αγαθή ενθύμηση. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος: «Δια τούτο και εμείς αδερφοί παρηγορηθήκαμε». Είχαμε αγωνία. Πώς πάτε? Είχαμε φόβο. Πώς περπατάτε? Αλλά μετά από αυτά τα αληθινά που μας είπε ο Τιμόθεος, παρηγορηθήκαμε. Και παρηγορηθήκαμε μέσα στη στενοχώρια της ζωής μας της καθημερινής. Γιατί όλοι μας έχουμε θλίψει στην καθημερινότητά μας. Αδερφοί, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει θλίψεις. Δεν είναι άνθρωπος. Δεν υπάρχει άνθρωπος, αδερφοί, που να του πηγαίνουν όλα τέλεια. Χριστιανός εννοώ. Δεν κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Και εις πολλά πτέωμεν άπαντες, δηλαδή και λάθη κάνουμε, και σε αμαρτίες πέφτουμε, και σε πολλά πτέωμεν άπαντες, αλλά και οι άλλοι δυστυχώς εις πολλά πταίνε και έχουμε και εμείς τις συνέπειες. Έτσι λοιπόν και πνευματικά έχουμε θλίψεις, πολύ περισσότερο δε
τη φυσική, στην ανθρώπινη ζωή μας. Και θα αρρωστήσουμε και θα έχουμε προβλήματα και ζητήματα. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει, εκ πάντων τούτων μας ελευθερώνει ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, ο Θεός ενεργεί και ξαναθυμίζω, με δόξα στη ζωή αυτών που εμπιστεύεται. Όταν δεν σε εμπιστεύεται ο Θεός, γιατί λες, γιατί σκέφτεσαι, γιατί κάνεις πράγματα που λυπούνε το Θεό, γιατί δεν μετανοείς, γιατί δεν επιστρέφεις, να πω και ένα πιο σημαντικό, γιατί παίρνεις σώμα και αίμα Χριστού, όχι προς ευλογία, χωρίς μετάνοια, τότε στη ζωή σου θα υπάρχουν θλίψεις. Όμως, εάν ο άνθρωπος περπατάει ακριβώς το θέλημα του Θεού, τότε στη ζωή του υπάρχουν ευλογίες. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε θλίψεις όμως. Και ποια είναι η παρηγοριά των Αγίων? Η ευλογία των άλλων, Κύριε μου. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, αδερφοί. Χαίρεσαι όταν πηγαίνεις εσύ καλά ή χαίρεσαι όταν βλέπεις τον άλλο να πηγαίνει καλά, να το πω πιο λίγο πιο ανθρώπινα. Χαίρεσαι όταν πηγαίνεις εσύ καλά ή χαίρεσαι όταν πηγαίνει ο γιος σου ή η κόρη σου καλά? Πότε χαίρεσαι πιο πολύ? Και γιατί χαίρεσαι πιο πολύ όταν πηγαίνει ο γιος σου και η κόρη σου πιο καλά? Γιατί τους αγαπάς. Δεν χαίρεσαι πιο πολύ όταν πηγαίνει ο γιος και η κόρη του Θεού πιο καλά? Δεν χαίρεσαι με τα χαιρόντων? Δεν κλαις με τα κλαιόντων? Ποιος είναι ο Άγιος Άνθρωπος του Θεού? Τι θα πει Άγιος Άνθρωπος του Θεού? Ο Άγιος Άνθρωπος του Θεού είναι αυτός που ο Θεός τον ξεχώρισε στην υπηρεσία του. Τον ξεχώρισε για δούλο του, για υπηρέτη του. Δεν τον ξεχώρισε για άγαλμα, ούτε για εικόνα, ούτε όπως λένε οι άνθρωποι για γλάστρα. Τον ξεχώρισε για την υπηρεσία του, για το έργο του. Τον αγίασε. Ένας που έχει δουλειά, ποιον θα προσλάβει? Θα προσλάβει έναν στην τύχη? Θα προσλάβει αυτόν που εμπιστεύεται. Τι τον κάνει? Τον ξεχωρίζει. Γιατί? Γιατί μπορεί να του κάνει τη δουλειά του σωστά και η δουλειά του να πάει πιο καλά. Γιατί ο Θεός αγιάζει και ξεχωρίζει? Ποιους? Πρώτον, αυτούς που αγαπάνε το Θεό. Δηλαδή, αυτούς που ακούν και πράττουν το θέλημά του. Και μετά, και αυτούς που περπατάνε με αλήθεια, με αγάπη, αλλά όπως θα δούμε παρακάτω και με αγιασμό. Αγιασμό σώματος, ψυχής και πνεύματος. Αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός να μας κάνει έτσι όπως μας θέλει. Να μας ξεχωρίσει για την υπηρεσία Του. Εσένα σε διαλέγω να σου δώσω προφητικό χάρισμα. Εσένα σε διαλέγω να σκουπίζεις την Εκκλησία. Εγώ εσένα σε διαλέγω, σε αγιάζω, σε ξεχωρίζω να συντηρείς το κτίριο της Εκκλησίας. Εσένα σε ξεχωρίζω να επισκέπτεσαι ασθενείς, αρρώστους και να τους παρηγορείς και να τους ενισχύεις. Και πώς ξέρω εάν με έχει ξεχωρίσει ο Θεός και για ποιο λόγο με έχει ξεχωρίσει ο Θεός? Ξέρω γιατί αυτό που μπορώ να κάνω μόνο ο Θεός μου το έχει δώσει, γιατί χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εφόσον αυτό μπορώ να το κάνω, ο Θεός μου το έχει δώσει. Και εφόσον μέσα από αυτό αυξάνεται η ικανότητά μου στο να το κάνω, τόσο πιο πολύ βέβαιος είμαι ότι ο Θεός με έχει ξεχωρίσει γι' αυτό. Και τι πρέπει να κάνω? Αγιασμός. Θα το δούμε όμως. Παρηγορηθήκαμε λοιπόν που ακούσαμε για σας όλα αυτά, και όχι μόνο παρηγορηθήκαμε μες στη θλίψη μας, αλλά και ζούμε. Ζείτε. Ζούμε εάν εσείς μένετε σταθεροί εις τον Κύριον. Πολύ σοβαρό αυτό. Εάν μένουν σταθεροί στον Κύριο οι Θεσσαλονικείς, ο
Απόστολος Παύλος και η συναυτό Τιμόθεος και λοιπά ζούνε? Βέβαια ζούνε. Γιατί? Γιατί δοξάζουν το Θεό. Ζούνε στην παρουσία του Θεού. Βλέπουνε το έργο τους να καρποφορεί. Βλέπουν ότι βρίσκουνε χάρη από το Θεό. Ξέρεις τι θα πει δεν ζούμε? Έχουμε βρεθεί απελπισία, αδιέξοδα, αγωνία, φόβος, ταραχή, χωρίς ειρήνη. Αυτός δεν ζει, αυτός ταλαιπωρείται. Και γιατί ταλαιπωρείται? Γιατί δεν έχει αυτό που θέλει ο Θεός, αγάπη. Να ξέρει ότι ο Θεός του έδωσε μία αποστολή να φροντίζει τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο. Και ειδικά για τον Παύλο την μέρημνα όλων των εκκλησιών. Για σκεφτείτε αδερφοί το έργο του Παύλου να είναι καταστροφικό. Πάει σε αυτή την εκκλησία γκρεμίζεται. Πάει σε αυτή την οικογένεια διαλύεται. Πάει στην άλλη οικογένεια καταστρέφεται. Τι σώη ζωή χριστιανική είναι αυτή? Πού είναι η χαρά, πού είναι η ευλογία, πού είναι η παρουσία, πού είναι η καρποφορία? Ζούμε γι' αυτό. Γιατί ζείτε? Γιατί χαιρόμαστε στην παρουσία του Θεού. Χαιρόμαστε για τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και μπορούμε να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά σε εσάς χωρίς σταμάτημα δια τη χαρά την οποία χαίρομαι ενώπιον του Θεού για σας. Να τι θα πει ζούμε? Ζούμε γιατί εσείς πάτε καλά. Ευγνώμονες είμαστε στο Θεό, ευχαριστούμε το Θεό για σας και έχουμε πολύ χαρά ενώπιον του Θεού. Αυτή είναι η ζωή αδερφοί. Η ζωή είναι, η ζωή μας είναι να έχουμε χαρά στην παρουσία του Θεού. Να πληρούμε τα Πνεύματος Αγίου. Να βλέπουμε το Θεό να ενεργεί, να βλέπουμε το Λόγο του Θεού να ενεργεί, να βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά γιατί χαίρεται ο Τιμόθεος και ο Παύλος? Γιατί είναι αξιόπιστοι δούλοι του Θεού. Γιατί είναι Άγιοι εις την υπηρεσία του Θεού και των Αγίων. Και να το πω λίγο πιο ακόμψα. Ποιον υπηρετείς αδερφέ? Ποιος υπηρετείς? Ποια είναι η υπηρεσία σου? Πώς θες να ζεις? Πώς θες να είσαι χαρούμενος? Δεν υπηρετούμε αδερφοί όταν σπερμολογούμε, παραδείγματος χάρη, κουτσομπολεύουμε. Δεν υπηρετούμε όταν κακολογούμε, όταν κατηγορούμε. Δεν υπηρετούμε το Θεό όταν κρίνουμε, δικάζουμε τον άνθρωπο. Δεν υπηρετούμε το Θεό όταν κατακρίνουμε, καταδικάζουμε ανθρώπους και δεν ζούμε. Δεν έχουμε ζωή. Δεν έχουμε ζωή και αυτή είναι αφθονία Πνεύματος Αγίου. Και δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει τον κόπο σας, της αγάπης σας, το έργο της πίστης σας, την κούρασή σας. Καθώς υπηρετήσατε και συνεχίζετε να υπηρετείτε τους Αγίους. Εάν δεν υπηρετείς, μην περιμένεις ζωή και αυτή είναι αυθονία. Μα τόσο αυστηρός είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι θέμα αυστηρότητος. Είναι θέμα, αδερφοί αγαπητοί, αλήθειας. Αλήθειας και αγάπης. Να μάθουμε να υπηρετούμε. Να μάθουμε να υπηρετούμε το έργο του Θεού, το Λόγο του Θεού, τον πλησίον μας, τον αδελφό μας, όλους. Να υπάρχει αυτό το πνεύμα της υπηρεσίας και της προσφοράς για να ζούμε τη ζωή της ευλογίας στην παρουσία του Θεού. Να ζούμε με χαρά. Να μην ζητάμε δηλαδή τα εαυτού, τα δικά μας, να μην ζητάμε να μας υπηρετούνε. Να, αλλά δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα, αδερφέ. Πράγματι. Μερικές φορές το σώμα μας είναι αδύναμο, η ηλικία μας είναι περασμένη. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε ίσως πολλά.
Μπορούμε. Μπορούμε να ορίσουμε ώρες προσευχής για αυτούς που έχουν ανάγκη. Μπορούμε. Μην περιμένεις να ζεις όταν κάθεσαι μπροστά σε μία τηλεόραση, μπροστά στο κομπιούτερ. Να, τώρα τα λέω λίγο, το ξαναλέω άκομψα, αλλά πρέπει να τα λέμε, αδερφοί. Δεν θέλουμε μια ζωή που να περνάει με στέρηση πνευματική. Θέλουμε μια ζωή που να περνάει εν αυθονία. Μια ζωή που να τη ζούμε εν αυθονία. Ούτε θα ασχολούμεθα 24 ώρες το 24ωρο με τον εαυτό μας, με τη δουλειά μας, με τη ζωή μας, με τα παιδιά μας. Δεν λέω ότι θα τα εγκαταλείψουμε αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο το έργο μας. Δεν είναι. Δεν παριστάνουμε έτσι τα σώματά μας θυσία ζώσα ευάρεστο Αγία εις τον Θεόν, αλλά παριστάνουμε τα σώματά μας πιθανόν θυσία ζώσα ευάρεστο στη γυναίκα μας, στο παιδί μας, στον άντρα μας, στον εαυτό μας. Πώς θα απολαμβάνουμε τη ζωή μας και αυτή η εναυθονία? Για ποιο λόγο? Πώς θα μας εμπιστευτεί για να μας δίνει ανθρώπους να τους υπηρετούμε? Πώς θα μας εμπιστευτεί τη δόξα Του, την ευλογία Του? Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, έχουμε πολύ χαρά για σας ενώπιον του Θεού. Και προσευχόμαστε ημέρα και νύχτα να δούμε το πρόσωπό σας. Και κοιτάξτε, για ποιο λόγο? Όχι για να σας δούμε και να τα πούμε. Για να αναπληρώσουμε τα σελήψεις της πίστεώς σας. Και μάλιστα το κείμενο λέει πολύ ωραία. Για να σας καταρτήσουμε στις σελήψεις της πίστεώς σας, που δεν βοηθάνε να αυξάνεται η ζωή σας στην παρουσία του Θεού. Να, ποιος είναι ο σκοπός της κοινωνίας μεταλλήλων? Ο σκοπός της κοινωνίας μεταλλήλων δεν είναι, αδερφοί, να καλοπερνάμε. Να τρώμε, να πίνουμε, και δυστυχώς εγώ έχω ξεφύγει πολλές φορές. Φωνάζω σπίτι και λέω, Άννα, τι θα μαγειρέψει, τι θα φάμε? Δεν λέω ότι θα μαγειρέψει, και αυτή είναι η θυσία της Άννας. Αγία, ευάριστος στο Θεό, γιατί το κάνει όχι για μένα, για την υπηρεσία των αδελφών. Αλλά δεν είναι το κρίσιμο σημείο αυτό. Το κρίσιμο σημείο είναι να μαζευτούμε, να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού. Να προσευχηθούμε, να γονατίσουμε και να προσευχηθούμε να μας μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο. Και εκεί, δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ υστερώ και λυπάμαι γι' αυτό και θέλω να με βοηθήσει ο Θεός να διορθωθώ. Αυτή είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, ο σκοπός της κοινωνίας μεταλλήλων. Να καταρτίζουμε ο ένας τον άλλον στην αλήθεια, στην αγάπη, στη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Βοήθα μας, Κύριέ μου, σε παρακαλώ. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τώρα, με αυτό το σκοπό, δηλαδή να τους καταρτήσει και να καταρτίζεται από το Χριστό στην υπηρεσία ενώπιον του Θεού, προσεύχεται και λέει, ήθε, δεν ξέρω να κάνει το ίδιο λάθος, ήθε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να κατευθύνει την οδό μας προς εσάς. Θέλουμε να έρθουμε, αλλά αν ο Θεός δεν ανοίξει το δρόμο και δεν κατευθύνει τα βήματά μας, αποκλείεται να έρθουμε. Γιατί αν περπατάμε με αυτό που μας αρέσει, που θέλουμε, θα εμποδιζόμαστε από το διάβολο. Εμπόδισε, λέει, μας ο Σατανάς, όταν αποφασίσαμε και θέλαμε και προσπαθήσαμε και μια και δυο φορές να έρθουμε. Τώρα λοιπόν αλλάζει τη λογική του ακόμη και ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας, μακάρι ο Θεός να κατευθύνει τα βήματά μας για να έρθουμε, να καταρτήσουμε τις ελλείψεις σας και να καταρτιζόμεθα στις ελλείψεις μας, ώστε ο Κύριος να αυξήσει. Κοιτάξτε τώρα ο τελικός σκοπός. Ο Κύριος να αυξήσει και να περισσεύσει την αγάπη του ενός προς του άλλου, προς τον άλλον και προς πάντας, καθώς εμείς περισσεύουμε σε εσάς. Όχι μόνο να σας βοηθήσουμε να καταρτιστείτε στην αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά να σας βοηθήσουμε να μας αγαπήσετε πιο πολύ.
Τι γίνεται δηλαδή, τι θέλει να γίνει ο Απόστολος Παύλος πλησίων? Θέλω να σας βοηθήσω να μ' αγαπήσετε, να σας βοηθήσουμε να μας αγαπήσετε. Τι ωραίο πνεύμα είναι αυτό. Το έχω πει και επαναλαμβάνω. Ο ταλαιπωρημένος που ο Σαμαρίτης τον πλησίασε, τον βοήθησε, τον οδήγησε στον Πανδοχέα και δεν τον άφησε να πεθάνει. Αυτός ο ταλαιπωρημένος ποιον θα αγαπούσε πιο πολύ στη ζωή του σαν άνθρωπο? Τους Σαμαρίτες, τους δικούς του, γιατί? Τους Ιουδαίους, για ποιο λόγο? Αυτόν που τον πλησίασε, τον βοήθησε, σκεφτείτε τι αγάπη θα είχε αυτός ο άνθρωπος αυτόν τον Σαμαρίτη. Αυτό θέλει και ο Παύλος. Θέλω να μας οδηγήσει ο Θεός να έρθουμε, να σας καταρτήσουμε κατά δύναμη στην πίστη σας, να σας βοηθήσουμε να μας αγαπήσετε πιο πολύ, καθώς σας υπηρετούμε. Ξέρετε τι σημαντικό είναι να βοηθάς, αδερφέ, να σ' αγαπήσει η γυναίκα σου πιο πολύ. Μπορείς να κάνεις και το ανάποδο, να τη βοηθάς να μην σε χωνεύει πιο πολύ. Μπορείς, είναι εύκολο. Γκρινιάζεις, μαλώνεις, τσακώνεσαι, απαιτείς. Τι ωραίο που είναι, αδερφοί αγαπητοί, να βοηθάμε τον άλλον να μας αγαπήσει. Βοήθησέ μας, σε παρακαλώ. Και ξέρετε ποιος το κάνει αυτό? Ο Χριστός. Ο Χριστός έρχεται και μας βοηθάει να τον αγαπήσουμε. Γιατί, τι μας λέει? Ετείτε και εγώ θα σας το δώσω. Ό,τι θέλετε, χατήρι δεν σας χαλάω. Ψάχνετε, εγώ θα σας βοηθήσω να βρείτε. Χτυπάτε, εγώ θα σας ανοίγω. Εγώ θα είμαι μαζί σας. Δεν θα σας αφήσω, δεν θα σας εγκαταλείψω. Πάσα στα σημέρα, έως η τελείας του αιώνος. Εγώ θα προπορεύομαι, εγώ θα σας ευωδώνω. Και τι ζητάει από εμάς? Τίποτα. Τίποτα, τίποτα δεν ζητάει. Και τι λέει? Ελάτε κοντά μου. Είστε κουρασμένοι, φορτωμένοι, ελάτε σε μένα. Και εγώ θα αναπαύσω τη ζωή σας. Θα δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος. Θα έρθουμε να σας βοηθήσουμε να μας αγαπήσετε πιο πολύ. Να αυξηθεί η αγάπη σας. Και όταν αυξάνεται η αγάπη, τι συμβαίνει? Συμβαίνουν μεγαλεία. Ακούτε τι λέει η Γραφή. Στους Φιλιππησίους, πάλι ο Παύλος. Πάλι ο Χριστός δηλαδή. Δια τούτο προσεύχομαι να αυξάνεται η αγάπη σας όλο και περισσότερο. Και όσο αυξάνεται η αγάπη σας, τότε αυξάνεται και η επίγνωσή σας και τότε αποκτάτε και μεγαλύτερη νόηση. Ώστε, καθώς αυξάνεται η αγάπη σας και έχετε μεγαλύτερη επίγνωση και σχέση με το Θεό και αρχίζετε και κατανοείτε όλο και περισσότερο τα μυστήρια του Θεού, τότε θα μπορείτε να διακρίνετε και τα διαφέροντα και θα είστε πλέον αληθινά ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι τις ημέρες του Κυρίου και μάλιστα πλήρης καρπών δικαιοσύνης τον δια του Ιησού Χριστού, προσέξτε, εις δόξαν και έπαιναν Θεού. Γιατί προσεύγεται λοιπόν ο Παύλος για τους Φιλιππησίους? Να αυξάνεται η αγάπη τους. Όλο και περισσότερο, μεταξύ τους, με τους άλλους, όπως το είπαμε, με τους αδελφούς, με τους πλησίων, με τους εχθρούς, να αυξάνεται η αγάπη. Τι θα γίνει? Θα αυξάνεται η νόηση. Θα γνωρίζεις όλο και περισσότερο το Θεό. Θα διακρίνεις τα διαφέροντα. Θα είσαι ειλικρινής, αληθινά και απρόσκοπος. Και θα πλημμυρίζει τη ζωή σου με καρποφορία ο Θεός. Καρπούς καλούς, πολλούς εις δόξαν Θεού Πατρός. Έτσι λοιπόν, και στους Θεσσαλονικείς λέει, δεν πάβομαι να ευχαριστώ και να δοξάζω και να προσεύχομαι το Θεό να περισσεύσει η αγάπη σας προς αλλήλους και προς πάντας. Καθώς και εμείς και σε εμάς περισσεύει η αγάπη μας προς εσάς. Θέλουμε να έρθουμε να σας βοηθήσουμε να μας αγαπήσετε πιο πολύ. Εδώ πρέπει να πω και το άλλο, αδερφοί, που είναι πολύ σοβαρό. Μην ξεχνάς, αδερφέ, όταν προσεύχεσαι για έναν άνθρωπο,
να προσεύχεσαι αυτή την ωραία προσευχή. Κάντον, Κύριε, να αυξηθεί η αγάπη Του για μένα και κάμε και μένα να αυξηθεί η αγάπη μου για Εκείνον. Γιατί ξέρετε, αδερφοί, χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορώ να σ' αγαπάω. Αν όμως προσευχηθώ στον Χριστό, θα γεμίσει ο Θεός την καρδιά μου αγάπη να σ' αγαπήσω. Εδώ που τα λέμε, δεν είσαι και τέλειος. Δεν έχω και πολλούς λόγους να σ' αγαπήσω. Έχουμε ένας πάρα πολύ σοβαρό λόγο. Ποιος είναι αυτός ο πάρα πολύ σοβαρός λόγος? Ότι θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Πολύ σοβαρός λόγος. Γι' αυτό σε παρακαλώ, Κύριε, κάνε με να αγαπήσω και αυτόν που δυσκολεύομαι και τον άλλον που είναι πιο εύκολο. Κάνε με να τον αγαπήσω, αλλά κάντον και να μ' αγαπήσει. Γιατί η αγάπηση του Χριστού συσφίγγει μας. Και τι θα γίνουμε, ένα. Μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ, αδέρφια μου, να προσεύχεστε. Οι άλλοι, ο άλλος, εκείνος συγκεκριμένος που έχει και κάποιο πρόβλημα, να του βάλει ο Θεός αγάπη να τον αγαπήσεις και να σου βάλει αγάπη να τον αγαπήσεις κι εσύ. Να το πω σωστά. Να του βάλει ο Θεός αγάπη να σ' αγαπήσει και να σου βάλει ο Θεός αγάπη να τον αγαπήσεις. Μεγάλο μυστικό, αδερφοί. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Η αγάπη του Χριστού συσφυγεί μας. Η αγάπη του Χριστού φέρνει ενότητα. Προσευχή σου να σ' αγαπήσει η γυναίκα σου. Να σ' αγαπάνε τα παιδιά σου. Δεν γίνεται, αδερφοί. Ό,τι και να κάνεις, αν ο Θεός δεν πλημμυρίσει την καρδιά του άλλου με αγάπη, αγάπη δεν έχει κανείς μας. Μην νομίζεις ότι μπορείς να αγαπάς. Μόνο αν ο Θεός πλημμυρίσει την καρδιά μας με αγάπη, θα μπορούμε να αγαπήσουμε. Και πότε ο Θεός θα πλημμυρίσει την καρδιά μας με αγάπη? Όταν το ζητάμε. Κύριε, κάνε αυτόν να μ' αγαπήσει, κάνε τη γυναίκα μου να μ' αγαπήσει, κάνε τα παιδιά μου να μ' αγαπάνε, κάνε τα εγγόνια μου να μ' αγαπάνε, κάνε με να τους αγαπάω, αλλά πώς? Με αληθινή αγάπη, όχι με προσωποληψία, αλλά με αληθινή αγάπη, εν πνεύματι και αληθεία. Γι' αυτό και προσεύχομαι, ώστε καθώς θα περισσεύει η αγάπη σας σε σας, η αγάπη σας για μας, ο Θεός θα μπορεί να σας στηρίξει, να στηρίξει τις καρδιές σας άμεμπτες, χωρίς μορφή, αμέμπτους, εις τον αγιασμό που είναι το ζητούμενο. Θα στηρίξει την καρδιά σας στον αγιασμό, στην αγιοσύνη, μπροστά στο Θεό και, στο Θεό και Πατέρα μας, πότε? Όταν θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του. Δηλαδή, τι θα είμαι εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του? Στηριγμένος από το Θεό. Έτοιμος για την αρπαγή. Γεμάτος από αγάπη. Γεμάτος από ευλογία. Γεμάτος από πίστη. Δεν θα είμαι μπαίνω δεν μπαίνω, αλλά θα είμαι έτοιμος να εισέλθω πλουσίως δια της Βασιλείας των Ουρανών, δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι ωραία, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε αυτή την παρησία που λέει ο Απόστολος Παύλος. Προσεύχομαι να περισσεύει η αγάπη σας, και το ξαναλέω, προσεύχεσαι να περισσεύει η αγάπη του αδελφού σου, η αγάπη του εχθρού σου, η αγάπη του πλησίον σου για σένα. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Προσεύχομαι να περισσεύει η αγάπη σας. Γιατί? Γιατί όσο περισσεύει η αγάπη σας, δεν προσεύχομαι για να αγαπάτε εμένα και να χαίρομαι. Προσεύχομαι να περισσεύει η αγάπη σας για μένα, ώστε όταν θα έρθει εκείνη την ημέρα, ο Θεός να σας στηρίξει σε αγιασμό για να εισέλθετε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι πνεύμα είναι αυτό? Δεν προσεύχομαι να μ' αγαπάς για να μ' αγαπάς. Προσεύχομαι να μ' αγαπάς για να σε ευλογεί ο Θεός. Αμήν, αδερφοί. Δώσε μας, Κύριέ μου, σε παρακαλώ, ένα τέτοιο πνεύμα. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού.
ένα φρόνημα μοναδικό. Ξέρετε, αδερφοί, δεν υπάρχει άλλο βιβλίο, δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος, δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μοιάζει με το Ευαγγέλιο του Χριστού, με τον Ιησού Χριστό και με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Είναι η τελειότης του ουρανού στη γη. Και εμείς τι είμαστε? Άθλοι, τυδανοί, τυποτένοι, άχρηστοι. Αλλά δια του Λόγου του Θεού και δια Πνεύματος Αγίου μπαίνουμε στην παρουσία του Θεού. Και θαυμάζουμε και ζηλεύουμε και θέλουμε και προσευχόμαστε και θα μας δώνει ο Θεός. Αμήν. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού μας.